τρίτος ποιητής από το νέο Πλανόδιο είναι ο Δημήτρης Καρακίτσος. Να πλησιάζει να πάρει τη θέση του. Ο Δημήτρης έχει δώσει ένα βιβλίο, νεότατος και αυτός, γεννημένος το 1979, αν το διαδίκτυο δεν ψεύδεται. Έχει δώσει ένα βιβλίο σε εκδόσεις Στροβακιό, έχει φέρει τον τίτλο «Οι γάτες του ποιητή ΔΙ Νονίν» και ο τίτλος ήδη αποτελεί εν μέρη μια σύσταση. Μνήμες και εικόνες από τον Μεσοπόλεμο, τον Καβαδία, τον Καπτάν Αντωνίου, τον μοντερνισμό του Γιώργου Σεφέρη. Εγώ θα έλεγα και συγγένειες εκλεκτικές με ποιητές όπως ο Ζήσιμος Λορεντζάτος ή ο Γιώργης Παυλόπουλος. Θα σας διαβάσω το ποίημα «Παιδαγωγός». Ο δάσκαλος Ρούτυλος κατσαδιάζει τον άτακτο μαθητή του. Προσπάθησα να σε σουλουπώσω με τα γράμματα, μα εσύ το χαβά σου, Ερμόδωρε. Σε ρωτώ στο Ρουνάρι, πόσο κάνει 3x5. 49 δάσκαλα, απαντάς. 49 είναι τα σκαμπύλια που θα φας. Πρωτού βγάλεις χνούδι, γυρνάς τα χάμια του πία. Κουνάς τον κόλο σου στις χορεύτερες και χαχανίζεις. Κλέβεις από τον πατέρα σου λεφτά για αγκαλιές. Ήθελες και να γίνεις ρήτορας, χαμένο. Λατινικά να γράψεις, μήτε τη λέξη σκατό. Χάσω από τα μάτια μου, μπρος. Να πας να βρεις τη σοφρονία, να σου βάψεις τα μαλλιά και να σε κάνει εραστή γριών. Όλο και κάποιο τσίρκο θα χρειάζεται, ξεψυριστή μαϊμούς. Τράβα να σπειράς με ειδικούς σκοπούς, παιδί μου, να κυλιέσαι στις ακαθαρσίες. Ω ρωμαϊκό έθνος, αθάνατο, πού θα βρίσκεσαι σε 10 χρόνια, καταραμένα ήθη, νέρο να εσύ τα δίδαξες, τριγνώντας σε θέατρα για να ξυλοκοπάς ηθοποιούς. Ένας λαός σε ανέχτηκε, με φοβέρες και αρένες μπουκτισμένες γελία θεάματα. Γιατί να υπακούω σε τέλος να το λες εγώ, γέρος άνθρωπος. Έτσι και οι θεοί σου πάρουν τη μνήμη να κάνεις κάτι δεν μπορείς. Άχρηστα γίνονται όλα, οι δάσκαλοι και τα σχολεία. Μεθυσμένοι που φωνάζουν, κάψτε τον Ελλήνων τα έργα, ξεχάστε τα ήθη, απογορούνωση έλα. Έλα να ριζώσουμε μαζί, στην Παλαβομάρα. Να γίνουμε χαμένα σκυλιά σαν τον Ερμόδωρο. Γι' αυτό λοιπόν μην χάνουμε χρόνο, φέρτε δούλο στο Ροδόνερο, χύστε μας το στήθος, δροσιά και άλλα υπερήφανα μαλάματα. Και με γυμνά μέλη χορέψτε μας ρυθμούς από την Περσία. Σας ευχαριστώ.